Πώς γίνεται να σταματήσετε να σας νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς και να ζητάτε επιβεβαίωση? Οι άνθρωποι σήμερα δίνουν πολύ σημασία στη γνώμη των άλλων. Αν θέλετε να μάθετε πώς να σταματήσετε να σας νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς, αν θέλετε να σταματήσετε να ζητάτε και να χρειάζεστε επιβεβαίωση, τότε στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σας 6 ιδέες, 6 τρόπους για το πώς να τα γράφετε όλα στα σας. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Κατά Μάχη το Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr. Αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί και να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr / blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Πολλοί νοιάζονται τόσο πολύ για τη γνώμη των άλλων που περηφανεύονται στα social media για τη ζωή που κάνουν, λες και αυτό είναι η δουλειά τους. Νέα παιδιά αλλά και μεγαλύτεροι. Ακόμα και μεγάλοι φλεξάρουν για το τι έχουν και τι ζωή κάνουν, μέχρι και το τι κάνουν τα παιδιά τους και πόσο σπουδαία είναι τα παιδιά τους, γιατί δεν είναι σε θέση οι ίδιοι να φλεξάρουν για αυτό που κάνουν οι ίδιοι. Οπότε αν δεν έχουν να φλεξάρουν κάτι που κάνουν οι ίδιοι, φλεξάρουν το τι κάνουν τα παιδιά τους. Σημείωση, η λέξη φλεξάρω βγαίνει από την αγγλική λέξη flex. Flex σημαίνει σφίγγω, τεντώνω και είναι όταν οι αθλητές του bodybuilding σφίγγουν τα μπράτσα τους στους διαγωνισμούς bodybuilding. Κάνουν flex τα μπράτσα τους. Φλεξάρουν τα μπράτσα τους. Οπότε με λίγα λόγια σημαίνει το να υπερηφανεύεσαι και να επιδεικνύεις κάτι που έχεις ή κάνεις ή είσαι. Πριν λίγα χρόνια συνειδητοποίησα ότι η γνώμη των άλλων για μένα δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν πρόκειται να καθορίσει τη ζωή μου, δεν πρόκειται να πληρώσει τους λογαριασμούς μου, ούτε να καθορίσει το ποιος είμαι. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο. Νούμερο 1. Αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί σας νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς. Τι ελπίζετε να κερδίσετε από αυτό. Τι κερδίζετε αυτή τη στιγμή από αυτό. Αξίζει το πόσο σας κοστίζει σε χαρά και ψυχική ηρεμία. Νούμερο 2. Να έχετε μια σταθερή βάση αυτοπεποίθησης και αγάπη τον εαυτό σας. Είχα μιλήσει για τις 8 συν 1 ιδέες για να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση σε παλιότερο βίντεο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε εδώ αν το βλέπετε στο YouTube. Αν δεν σας αρέσει ο ίδιος σας εαυτός, τότε θα κρίνετε την αξία σας βάσει της γνώμης των άλλων για εσάς. Και πώς είναι δυνατόν να πείσετε τους άλλους να σας συμπαθήσουν, όταν δεν συμπαθείτε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας ή όταν δεν σας αρέσει ο εαυτός σας. Όταν αποκτήσετε μια σταθερή αίσθηση αξίας του εαυτού σας, όταν είστε σίγουροι για το ποιοι είστε και για το τι αξίζετε, τότε δεν πρόκειται να επηρεαστείτε από το τι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς, ό,τι και αν πιστεύουν, ό,τι και να λένε. Νούμερο 3. Συνειδητοποιήστε το εξής. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τις γνώμες των άλλων για εσάς. Δεν γίνεται συνεχώς να προσπαθείτε να δείχνετε ωραίοι, ακόμα και αν προσπαθείτε πολύ. Κάποιοι, για οποιοδήποτε λόγο, θα αποφασίσουν ότι δεν σας συμπαθούν. Ακόμα και χωρίς κάποιο λόγο που να βγάζει νόημα. Κάποιες φορές ανεβάζω κάτι στα social media και την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα, δέχομαι μηνύματα που μου λένε μπράβο, πολύ καλό αυτό που ανέβασες και τα λοιπά και που μοιράστηκες μαζί μας και πόσο με βοήθησε αυτή η ιδέα που μοιράστηκες, και ταυτόχρονα φτάνουν μηνύματα στο inbox μου που με κράζουν ή που μου λένε ότι την έχω δει ή ότι γράφω πάρα πολλά και ότι δεν χρειάζεται να μοιράζομαι αυτή την πλευρά του εαυτού μου και διάφορα τέτοια. Θέλετε πραγματικά να σπαταλάτε το χρόνο σας προσπαθώντας να εντυπωσιάσετε κάποιον για τον οποίο δεν νοιάζεστε καν ή έστω δεν νοιάζεστε τόσο? Είναι ανόητο αυτό, το ίδιο και αυτή. Ό,τι και να κάνετε, μα πραγματικά οτιδήποτε και αν κάνετε, σε κάποιους δεν θα αρέσετε. Οπότε, κάντε ό,τι θέλετε. Δική σας είναι η ζωή. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Κάντε αυτό που θέλετε. Πείτε αυτό που νιώθετε. Φορέστε ό,τι γουστάρετε. Να είστε ο εαυτός σας. Είναι τόσο απλό. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το έχετε δει αυτό, όπου είτε ανεβαίνουν και οι δύο πάνω στο γαϊδούρι, είτε ο καθένας μόνος του, είτε πηγαίνουν δίπλα στο γαϊδούρι ή οτιδήποτε κι αν κάνουν, κάποιοι θα βρουν κάτι να πούν. Οπότε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση, κάντε το. Αν θέλετε να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας για να ακολουθήσετε κάτι που σας παθιάζει, κάντε το. Αν θέλετε να ενσυγχρονίσετε την επιχείρησή σας και να την προωθήσετε αποτελεσματικά στο ίντερνετ, ενώ όλοι γύρω σας το κάνουν με τον παραδοσιακό τρόπο, κάντε το. Παρεπτόντως, έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο στο οποίο εξηγώ πώς κάποιος μπορεί να βρει περισσότερους πελάτες και συνεργάτες μέσω ίντερνετ και στο οποίο επίσης μιλάω για ένα τρίωρο online σεμινάριο, ίντερνετ marketing και online επιχειρηματικότητας που διοργανώνω. Μπορείτε να το δείτε δωρεάν μπαίνοντας στο GreekCoach.gr /seminar. Οπότε, είτε έχετε τη δική σας επιχείρηση και θέλετε να μάθετε πώς να βρίσκετε πελάτες μέσω ίντερνετ ή να σας μάθουν περισσότεροι μέσω ίντερνετ ή αν έχετε ένα προφίλ
στα social media και θέλετε να το προωθήσετε, είτε σκέφτεστε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, τότε δείτε οπωσδήποτε αυτό το πεντάλεπτο βίντεο. Μπείτε στο GreekCoach.gr / seminar. GreekCoach.gr / seminar. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νούμερο 4. Κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά. Το εννοώ αυτό. Κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά τόσο πολύ για αυτό που κάνετε. Οπότε καλύτερα να πάρετε αποφάσεις για τις οποίες είστε χαρούμενοι και επίσης να είστε εσείς που παίρνετε αυτές τις αποφάσεις για εσάς. Αν κάποιοι σας δουν να φοράτε ή να κάνετε κάτι περίεργο στον δρόμο, θα σκεφτούν ότι είστε περίεργος για περίπου 2 δευτερόλεπτα και αφού γυρίσουν το κεφάλι τους από την άλλη και συνεχίσουν με τη δουλειά τους, δεν πρόκειται να σας σκεφτούν ποτέ ξανά. Κυριολεκτικά, δεν πρόκειται να ξαναπεράσετε ποτέ από το μυαλό τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πολύ απασχολημένοι με τον εαυτό τους και για το ότι σκέφτονται συνεχώς το τι σκέφτονται οι άλλοι για τους ίδιους. Για αυτούς είναι σαν να μην υπάρχετε. Οπότε, γιατί να σας νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς? Το ίδιο ισχύει όχι μόνο αν κάνετε κάτι περίεργο, αλλά αν κάνετε και κάτι γαμμένο. Θα σκεφτούν, καλό αυτό, και μετά θα συνεχίσουν να σκέφτονται τα δικά τους για τον εαυτό τους. Νούμερο 5. Σταματήστε να είστε εγωκεντρικοί. Δεν είστε το κέντρο του σύμπαντος. Όποια σκέψη και συνέστημα έχετε, πιθανόν να έχουν την ίδια σκέψη και το ίδιο συνέστημα 8 δισεκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Αυτή η ιδέα, το ότι είστε τόσο ξεχωριστοί που δεν μπορείτε να έχετε ούτε ένα άτομο να σκεφτεί κάτι αρνητικό για εσάς, είναι χαζή και είναι και εγωκεντρική, εγωιστική. Το να νομίζετε ότι όλοι νοιάζονται για εσάς και σκέφτεται ότι κάνετε και γιατί το κάνετε, είναι εγωιστικό και αντιπαραγωγικό. Τώρα, δεν λέω ότι δεν αξίζετε, αυτό που λέω είναι ότι αυτοί δεν το αξίζουν αυτό. Αντί να βάζετε όλη σας την προσοχή στο πώς μπορείτε να δείχνετε ωραίοι μπροστά στους άλλους, γιατί δεν εστιάζετε στο να κάνετε καλό για τους άλλους ή στο να κάνετε καλό για τον εαυτό σας? Θα νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σας και θα κάνει και τη ζωή σας πολύ καλύτερη. Νούμερο 6. Ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε, ποτέ μην παίρνετε αποφάσεις με βάση τη γνώμη των άλλων. Αν παίρνετε τις αποφάσεις σας με βάση τη γνώμη των άλλων, τότε ζείτε τη ζωή των άλλων. Εκείνοι θα συνεχίσουν να έχουν την ημέρα τους, θα συνεχίσουν να έχουν τη ζωή τους και θα σας ξεχάσουν. Αλλά εσείς είστε αυτοί που θα πρέπει να ζήσετε με τις αποφάσεις που θα πάρετε και τις επιπτώσεις, τις συνέπειες των αποφάσεων που πήρατε. Αυτό ήταν. Μπορείτε να βάλετε σε εφαρμογή αυτές τις ιδέες και να αρχίσετε να ζείτε τη ζωή σας όπως εσείς θέλετε και όχι όπως θέλουν κάποιοι άλλοι για εσάς. Και να ξέρετε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που κάποιοι θα πούν «μακάρι να ήμουν σαν αυτόν». Κάθε φορά που θα βρίσκεστε μπροστά σε μια απόφαση, κάντε στον εαυτό σας αυτή την ερώτηση. Πώς θα συμβάλλει ή θα επηρεάσει αυτή η σκέψη ή δράση την επίτευξη από εμένα του τελικού μου σκοπού?